Καλησπέρα σας, καλό μήνα ευχόμαστε εδώ μέσω της ώρας για μπλε του Λίμπερο 107,4. Ξεκινάμε στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8 για κάτι ψηλά. 1η Οκτωβρίου 2018, σε μια εβδομάδα που έχουμε αγωνιστική δράση σε ποδόσφαιρο και βόλεϊ στο... Και βόλεϊ, ναι, σωστά. Αύριο είναι το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Μπάσκετ έχουμε μεταγραφικές κινήσεις. Εξελίξεις και ανακοινώσεις ακόμα δεν έχουμε. Κινήσεις έχουμε, θα τα πούμε σε πολύ λίγο. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. blue-papaki-yahoo.gr. Η αγωνιστική δράση στο ποδόσφαιρο φυσικά έχει να κάνει με το παιχνίδι Κυπέλλου 4.30 την Τετάρτη στην Άξο με την Θύελλα Καμαρίου για την πρώτη φάση των ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδος. Θυμίζουμε, στο Ατρόμητος Παζιάννενα οι Υπηρώτες είχαν κερδίσει με 1-2 και έχουν 3 βαθμούς, ο Ατρόμητος 0, και να δούμε τι θα κάνει με το καλό να πάρει το τρίποντο ο Ηράκλης. Πάμε λοιπόν στην Κατερίνη να μιλήσουμε με τον καλό συνάδελφο, τον Μπάμπη Πιερίδη, Πιερίδη από τα Πιερία Sports, που ασχολείται μετά της Κατερίνης, ασχολείται με το ρεπορτάζ εκεί και φυσικά έχει να μας δώσει και ρεπορτάζ από το φιλικό που έγινε στη μνήμη του Θοδωρού Παπαδόπουλου, του αείμνηστου. 3 χρόνια πέρασαν, τα λέγαμε και τις προάλλες εδώ στην εκπομπή με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Καλησπέρα Μπάμπη, καλό μήνα, καλή εβδομάδα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας παιδιά, καλησπέρα σε όλους εκεί, στους ακροατές σας, στους φίλους του Ηρακλή, γενικά στους φίλους του ποδοσφαίρου που σήμερα και εδώ στην Πιερία δώσανε το ραντεβού τους, ήταν πιστοί. Ναι. Τιμήσαν έναν άνθρωπο που πραγματικά έγραψε και για την περιοχή μας εδώ, αλλά και για τον Ηρακλή τη δική του ιστορία. Βεβαίως και δεν τον ξεχνάμε και δεν τον ξέχασε και ο κόσμος που βρέθηκε εκεί και δεν τον ξεχνά και ο Ηρακλής φυσικά, γιατί το ποδοσφαιρικό τμήμα ήταν εκεί, έδωσε το παρόν. Εσύ έχεις λεπτομέρειες να μας που κατέγραψες στο γήπεδο Θόδωρος Παπαδόπουλος, έτσι όπως ονομάζεται. Κοντά στην, ναι, Θόδωρος Παπαδόπουλος της Νέας Ζωής είναι πλέον, εδώ στην Κατερίνη. Είναι το γήπεδο της ΑΕ Ποντίων, από το 1977 αυτό το γήπεδο, mm-hmm. από την ίδρυση του Συλλόγου των Ποντίων. Έτυχε να σου πω την αλήθεια να ξεκινήσω το ποδόσφαιρο από αυτήν την ομάδα, γι' αυτό γνωρίζομαι πολύ καλά και με τον πρόεδρο, τον Εκλειπών, και τον αδερφό του, τον Μπάμπη. Φανταστικοί άνθρωποι, δεν θέλω φαντάζομαι, να πω πολλά. Φαντάζομαι τις σχέσεις που είχες και έχεις. Ναι. Ήταν όλοι σήμερα εδώ, ο Νίκος ο Βαφιάδης, ο Παύλος ο Μυροφορίδης, όλο το αγωνιστικό τμήμα του Ηρακλή. Κανονικά έγινε στην αρχή μια έτσι μίνι προπόνηση, μπορούμε να πούμε, για την ομάδα του Ηρακλή, για να μην ξεφύγουν και από το αγωνιστικό τους πρόγραμμα οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Από εκεί και πέρα, στη συνέχεια έγινε το Τρισάγιο, στο οποίο πραγματικά υπήρχε έκδηλη συγκίνηση όλων των παρισταμένων. Ήταν συγκινητικές οι στιγμές για ακόμα μια φορά, γιατί έχει ξαναγίνει αυτό. Ναι, βεβαίως. Επικράτησαν έτσι έντονα συναισθήματα. Να πούμε ότι από την πλευρά του Ηρακλή δόθηκε μια εικόνα από τον Τάσο τον Κατσαμπή στην οικογένεια του Θεόδωρου του Παπαδόπουλου, στην κόρη του, την Νικολέτα, και στη σύζυγό του. Από την πλευρά του των Ποντίων παραδόθηκε μια εικόνα στην οικογένεια του Ηρακλή και συγκεκριμένα στο αγωνιστικό τμήμα για να μπει μέσα στα αποδυτήρια και, όπως είπε και ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος, να δίνει δύναμη και να προσέχει τους ποδοσφαιριστές του Ηρακλή. Όλα αυτά σε πολύ φορτισμένη έτσι, ατμόσφαιρα, μπορούμε να πούμε. Οι ποδοσφαιριστές ήταν εκεί, ο κόσμος ήταν εκεί, όλα τα τμήματα της ομάδας των Ποντίων ήταν εκεί. Και πραγματικά έτσι έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει, με όλη την επισημότητα και με όλη την λαμπρότητα, τέλος πάντων, πάντα έτσι σε χαμηλούς τόνους βέβαια, η οποία άρμοζε για το συγκεκριμένο γεγονός. Mm-hmm. Και κάθε χρόνο θα γίνεται. Νομίζω είναι η τρίτη συνεχόμενη σεζόν που γίνεται, Μπάμπη. Είχα δώσει το παρόν στην πρώτη που είχε ονομαστεί και το... Και το γήπεδο είχε πάρει το όνομα του αείμνηστου και θυμάμαι χαρακτηριστικά παραδείγματα, το θυμάσαι και εσύ, το λέγαμε και τις προάλλες, του Μιχάλη του Μπουκουβάλα που είχε κάνει αυθημερών ένα ταξίδι μέσα σε πολύ λίγες ώρες από τα Γιάννα για να έρθει. Από τα Γιάννα, ναι. Παιδιά πραγματικά που αγάπησαν και αγαπήθηκαν στη θητεία του Θόδωρου Παπαδόπουλου στον Ηράκλειο. Όπως και σήμερα βλέπω έτσι και σχετικές φωτογραφίες που το αναδεικνύουν αυτό.
κάθε χρόνο πιστεύω ότι ο Ηρακλής θα τιμάει τον εκλογικών πρόεδρων του. Ναι. Ναι, το έχουν δείξει μέχρι τώρα όλα τα στοιχεία, τουλάχιστον αυτό βλέπουμε. Είναι πραγματικά συγκινητικό αυτό που συμβαίνει και δείχνει μια αναγνώριση στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου που πολλοί λένε ότι ίσως να άλλαξε και τα πράγματα στην ιστορία του Ηρακλή. Ίσως να μην ξέρουμε πώς θα ήταν τα πράγματα σήμερα αν ο Θεόδωρος ο Παπαδόπουλος δεν έπαιρνε τότε την απόφαση να ασχοληθεί με τα διοικητικά του Ηρακλή. Δεν μπορούμε καλύτερα να φανταστούμε. Ναι, δεν μπορούμε η να εξέλιξη θα δεν θα μάθουμε ποτέ. Δεν ξέρουμε. Ναι. Okay. Πάντως να πω ότι την πρώτη φορά σε αυτήν που ήσουν και εσύ εκεί είχε τύχει να παρουσιάσω όλη την εκδήλωση, ναι, όλο αυτό την παρουσίαση. Και ακόμα και εγώ που εντάξει έτσι θεωρούμε λίγο σκληρός με όλα αυτά τέλος πάντων, κόντεψα να λυγίσω γιατί πραγματικά είναι λογικό, πολύ είναι έντονη λογικό. Συγκίνηση. Πολύ είναι έντονη λογικό. Συγκίνηση. Mm-hmm. Μάλιστα, τώρα στο παιχνίδι... Την οικογένειά του, την κόρη του, την γυναίκα του, τον αδερφό του, ήταν όλα μαζί και συνεχίζουν να είναι όλα πολύ έντονα. Δεν θα σταματήσει αυτό ποτέ, όσα χρόνια και αν περάσουν. Το 3 πραγματικά μου είναι ένα νούμερο πολύ, δηλαδή δεν μπορώ ακόμα να καταλάβω πώς πέρασαν 3 ολόκληρα χρόνια, αλλά η ζωή είναι τέτοια που φεύγει. Για το αγωνιστικό, από ό,τι έχω ενημερωθεί, ο Ηρακλής, οι δύο ομάδες έπαιξαν περίπου 50 λεπτά. Έτσι, κυρίως έγινε για τον ίδιο τον Θόδωρο Παπαδόπουλο, όχι τόσο για το χαρακτήρα του παιχνιδιού, ούτως ή άλλως έγινε για τη μνήμη του. Ήτανε πέρασε σε δεύτερη μοίρα, θέλω να πω. Ναι. Τυπικά, παύλα, ένα άτυπο φιλικό παιχνίδι, το οποίο έγινε έτσι ένα δίτερμα για να προπονηθούν περισσότερο οι παίκτες των δύο ομάδων. Η ομάδα των ποντίων είναι σε τοπική κατηγορία. Είναι στην Α. Είναι στην Α κατηγορία της Πιερίας, με πολλά νέα παιδιά. Έτσι, έχουν δώσει πολύ βάρος και έμφαση στα τμήματα υποδομής τους. Mm-hmm. Να πούμε ότι το παιχνίδι το σφύριξε ο Δαμιανός Ευθυμιάδης, ο οποίος είναι και διεθνής διαιτητής από την Πιερία, ο μόνος διεθνής, mm-hmm. με βοηθούς τον πρόεδρο των διαιτητών εδώ της περιοχής μας και ακόμα έναν διαιτητή, οι οποίοι ήταν και αυτοί μέρος της όλης γιορτής. Πραγματικά έτσι όλο το σκηνικό ήταν πολύ όμορφο και τιμητικό απέναντι στον άνθρωπο ο οποίος πραγματικά άξιζε να γίνουν όλα αυτά που γίνανε γι' αυτόν. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας μετέφερες. Καλή συνέχεια και καλό μήνα σου εύχομαι και σε σένα και στο site και στη δουλειά σου εκεί. Να είστε όλοι καλά. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Καλό απόγευμα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και να με συγχωρέσει και για το Σάρδαν που έκανα με το επίθετό του νωρίτερα, ο Μπάμπης Οπεΐδης που ήταν κοντά μας και μας μετέφερε μέσω και του Pieria Sports τα όσα έγιναν σήμερα σε αυτό το φιλικό που ο Ηρακλής κάθε χρόνο κάνει στο συγκεκριμένο γήπεδο, στο Θόδωρος Παπαδόπουλος και φυσικά ακούσατε τις λεπτομέρειες. Για το καθαρά αγωνιστικό να πούμε ότι αγωνίστηκαν οι Γρηγοριάδης, Κούσας, Στάμου, Κασναφέρης, Χιτζίδης, Καλτσάς, Μακρύς, Στόιος, οι Πιτσιρικάδες, Πτηνόπουλος, Τάι και Κοστούλας. Κέρδισε ο Ηρακλής για την ιστορία σε ένα μάτσο που κράτησε 50 λεπτά περίπου. 0-1 με τον γκολ του Γιώργου Κούσα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτοί οι ποδοσφαιριστές δεν υπολογίζονται που προανέφερα για το μάτς και την αποστολή για την Νάξο. Μια αποστολή που λογικά θα γίνει γνωστή αύριο. Καθώς η ομάδα θα πετάξει αρχικά για την Αθήνα, από την Αθήνα νέα πτήση για την Άξο, για να παίξει τη Δετάρτη 4.30. Το μάτς είναι τηλεοπτικό από το ΝΟΤΕ TV. Θα το ακούσετε ζωντανά και από τον Σπύρο Μάκαρη, τον συνάδελφο από το Κυκλάδες Sports από την Άξο. Θα είμαι εγώ στο στούντιο 4.30 μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι. Παράλληλα από τις 5 και μετά υπάρχουν και μπάσκετ κύπελα. Έχει... τι έχει να δεις, έχει Πανιόνιος, μετά αργότερα έχει Προμηθέας Πατρών Άρης. Το πρώτο μισάωρο θα είναι μόνο το μάτς του Ηρακλή, 4,5 με 5 μέχρι να ξεκινήσουν και τα μπάσκετ, αλλά όπως και να έχει θα είμαστε εδώ για την μετάδοση κανονικά του αγώνα από την Νάξο. Η Θύελλα Καμαρίου, ως γνωστόν, είναι ομάδα της Σαντορίνης, ως γνωστόν το γήπεδο είναι πλαστικό και δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για αγώνες κυπέλου και επίσης ως γνωστόν την Τετάρτη, όπως κέρδισε και την Σπάρτη στην Άξο, θα ξαναπαίξει σε αυτό το παιχνίδι. Την Τετάρτη έχουμε το ραντεβού 4.30 για τον Ηρακλή, για το κύπελο. Νωρίτερα, τώρα να το βάλω το χέρι μου στη φωτιά, Μπίλη, να μην το βάλω. Μην το βάλεις στο καΐς, μου λέει, που δεν ξέρει καν τι θα πω, έτσι. Θα διαβάσω την ανακοίνωση, Μπίλη μου, και θα μου πεις αν πρέπει να το βάλω το χέρι στη φωτιά ή όχι. Θα μου το πείτε και οι ακροατές. Είτε στο
54526, είτε στο Facebook είτε στο blueliberopapakiyahoo.gr που θα γράψετε το μήνυμά σας. Θα διαβάσω την ανακοίνωση για το τι άλλο έχουμε την Τετάρτη. Πέρα από το 4.30 το Θύελλα Καμαρίου Ηρακλής, έχουμε και αυτό. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Football League θα συνεδριάσει την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου και ώρα 12 στα γραφεία της Ένωσης. Θεμιστοκλέος 42, τέταρτος όροφος. Με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής. Πρώτον, ενημέρωση σχετικά με την παραχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και τη σύναψη συμβολέου αγωνιστικής περίοδου 18-19. Δεύτερον, διάφορα θέματα. Αυτό είναι το καλύτερο, το διάφορα θέματα. Θα ακολουθήσει η κλήρωση του πρωταθλήματος στις 2 της Football League αγωνιστικής περίοδου 18-19. Να το βάλω ότι θα γίνει η κλήρωση, Μπίλι, το χέρι μου στη φωτιά. Γιατί ήδη δύο φορές έχει βγει η αντίστοιχη ανακοίνωση και δύο φορές έχει αναβληθεί η κλήρωση. Και φτάσαμε 3 του Οκτώβρη να πάμε μεθαύριο. Τέλος πάντων, εγώ δεν θα το βάλω. Άστο, καλά είναι το χεράκι μου εκεί και προχωράμε. Πέρα από το αγωνιστικό που μας ενδιαφέρει, γιατί θέλουμε να δούμε την ομάδα στο δεύτερο επίσημο παιχνίδι της και πώς θα είναι μετά την πρόκριση, έστω και στα πέναλτι απέναντι στον Εθνικό στο Ελπάσο, απέναντι σε μια ομάδα πάλι χαμηλότερης κατηγορίας. Βέβαια, έχω την αίσθηση ότι ο Εθνικός είναι πολύ καλύτερη ομάδα της Θύελλας Καμαρίου, αλλά αυτό θα το δούμε στον αγωνιστικό χώρο. Ένα γήπεδο που είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση όσον αφορά τον αγωνιστικό χώρο. Αύριο θα έχουμε pre-game, αύριο θα μεταφερθούμε στην Άξο και πάλι τηλεφωνικά όπως κάναμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα βέβαια μιλούσαμε περισσότερο για τα μποφόρο και όχι για το match. Τώρα θα μιλήσουμε αποκλειστικά για το παιχνίδι, θα μάθουμε και ποιος είναι ο αντίπαλος και τα λοιπά με περισσότερες λεπτομέρειες από τον φίλο μας και συνάδελφο τον Σπύρο τον Μάκαρη εκεί από το νησί. Στα υπόλοιπα Τετάρτη. Είδες, όλα Τετάρτη γίνονται. Τετάρτη το ματς, Τετάρτη η κλήρωση του πρωταθλήματος. Ελπίζουμε να γίνει αυτή τη φορά. Τετάρτη αναμένεται και η επιστροφή του κυρίου Τόμ Παπαδόπουλου στην Θεσσαλονίκη. Το είχε πει άλλωστε, το είχε μεταφέρει και ο ίδιος και οι συνεργάτες του ότι θα πηγαίνει έρχεται σε μικρό χρονικό διάστημα και όπως μας είπε ο κύριος Παλαιοβράχας εδώ μιλώντας την προηγούμενη εβδομάδα το νέο μέλος, ένα από τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Παϊρακλής, ότι αυτό θα γίνεται συχνά και δεν θα το προγραμματίζει κανένα μήνα πριν. Δηλαδή, οποτεδήποτε χρειαστεί, παίρνει αεροπλάνο, έρχεται. Έχει αυτή τη δυνατότητα και την πολυτέλεια, αν θέλετε, και την οικονομική φυσικά, να το κάνει. Δεν αποκλείεται να προγραμματίσει και μία συνέντευξη τύπου. Καλό θα ήταν. Καλό θα ήταν. Να γίνει και μια παρουσίαση μέσω πάνελ όλου του ΔΣ προς τον κόσμο και με κάμερες και με φωτογραφίες όπως πρέπει να είναι, για τον Ηρακλή μιλάμε, και με επίσημες δηλώσεις. Ναι, μεν έχουν τοποθετηθεί λίγο πολύ σχεδόν όλοι, αλλά είναι διαφορετικό νομίζω έχει ένα κύρος να γίνει αυτό και μέσω συνέντευξης τύπου. Πέρα από τη συνέντευξη τύπου έχει σκοπό να κάνει αρκετά ραντεβού για πολλά διάφορα ζητήματα και ξανά θα βάλω στην κουβέντα μας το δεν αποκλείεται που είπα και νωρίτερα, για να το προσθέσω στο ότι δεν αποκλείεται να μείνει εδώ και για να παρακολουθήσει και κάποια παιχνίδια. Αν με το καλό το πρωτάθλημα, για παράδειγμα, ξεκινήσει 14 του μηνός και αν ο Ηρακλής είναι και εντός έδρας, θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι ο κύριος Παπαδόπουλος, ο νέος πρόεδρος και μεγαλομέτοχος του Ηρακλής, θα μείνει για να δει αυτό το ματς. Τώρα, αν η κλήρωση βγάλει δεύτερη αγωνιστική το εντός έδρας, δεν ξέρω το κατά πόσο θα μείνει ή θα πάει, θα ξανάρθει, μπορεί αυτό να είναι λεπτομέρεια. Όπως και να έχει, τον περιμένουμε ξανά στη Θεσσαλονίκη μεθαύριο την Τετάρτη. Τώρα θα ήθελα να πω κάτι, ήθελα να το πω και από την προηγούμενη εβδομάδα, το αναφέραμε έτσι πολύ λίγο. Το θέμα με τις ακαδημίες. Πραγματικά δεν ξέρω τι έχει γίνει και πώς έχει γίνει, αν είναι λάθος, αν δεν είναι λάθος, αν έγινε κατά λάθος, αν δεν έγινε κατά λάθος, αν έγινε βιαστικά, αν δεν έγινε βιαστικά. Αλλά χρειάζεται λίγο παραπάνω σοβαρότητα στο θέμα των ανακοινώσεων και το τι ακριβώς συμβαίνει. Διαβάζει ο κόσμος, γιατί μπερδεύεται ο κόσμος πάνω απ' όλα. Τη μία υπεύθυνος ακαδημιών Κώστας Ηλιάδης. Την άλλη μέρα υπεύθυνος ακαδημιών Λάκης Παπαϊωάννου. Όχι, την απόφαση την πήρε η ΠΑΕ για τον Ηλιάδη, όχι την απόφαση την πήρε το Ιδρυτικό Σωματείο για τον Λάκη Παϊάνου. Όλους τους θέλουμε στον Ηρακλή. Κανένας δεν περισσεύει. Όλοι χρειάζονται, όλοι είναι απαραίτητοι. Αλλά λίγο με τις ανακοινώσεις κάπου χάθηκε το πράγμα. Τέλος πάντων, εκκρεμεί μία ακόμα νομίζω και μία διευκρίνηση από το
ποδοσφαιρικό τμήμα. Δεν ξέρω αν θα είναι από το ιδιωτικό σωματείο, αν θα είναι από την Παϊρακλής. Το λέω πολύ καλοπροαίρετα όλο αυτό έτσι, γιατί φαντάζομαι το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι έγινε ένα λάθος επικοινωνιακό με το να βγαίνει κάθε μέρα μια ανακοίνωση για το ίδιο πράγμα με διαφορετικά ονοματεπώνυμα. Να καθίσουν, να βγάλουν μια άκρη, να δουν τι ακριβώς γίνεται. Ούτως ή άλλως οι ακαδημίες προχωρούν, οι ακαδημίες τρέχουν, οι εγγραφές συνεχίζονται, οι προπονήσεις γίνονται. Εντάξει, είναι κρίμα λίγο να γίνονται κάποια τέτοια λάθη, λαθάκια, όπως θέλει ο καθένας, ας τα πει και ας τα μεταφράσει. Πάντως, κρατάμε την τελευταία ανακοίνωση που είχε να κάνει με τις ακαδημίες, μισό λεπτό να την ξαναδιαβάσω. Στις επόμενες μέρες ο κύριος Παπαϊωάννου θα συναντηθεί με τον κύριο Ηλιάδη για να οριστούν εκ νέου οι όροι λειτουργίας των ακαδημιών καθώς και η στελέχωσή τους. Αυτό προφανώς και έχει γίνει ή γίνεται, είναι σε εξέλιξη. Καλό θα είναι να βγει μια ανακοίνωση που περιμένουμε για να ολοκληρωθεί όλο αυτό, για να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Μπορεί κάποιος να πει λεπτομέρειες. Εντάξει, είναι και αυτό μέσα στο ποδοσφαιρικό Ηράκλειο. Το καταγράφω. Όλο το καλοκαίρι, πάλι θα το πω για να μην παρεξηγηθώ, γιατί πολλές φορές παρεξηγούμε, δυστυχώς. Μετά από τόσα χρόνια δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Όλο το καλοκαίρι είχε μαλλιάσει η γλώσσα μας και η δική μου και του Χαρίλα, όπου τον είχαμε εδώ στα σχόλια. Για όλα αυτά τα χρόνια και τον ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Για το ότι πρώτον είχε αργήσει πάρα πολύ ο σχεδιασμός στο μπάσκετ και δεύτερον αυτός ο σχεδιασμός που ξεκινά άρον-άρον ήταν να πάρουμε για να πάρουμε χωρίς ένα σοβαρό πραγματισμό και οι περισσότερες από αυτές τις κινήσεις που είχαν γίνει, ειδικά του ξένου, δεν. Και βλέπετε τώρα πως αυτά για τα οποία κάποιοι ίσως μας κράζαν με ή χωρίς εισαγωγικά, κάποιοι άλλοι παίρνουν αποφάσεις και λένε ότι ναι, είχατε δίκιο τελικά, γιατί η ομάδα πρέπει να τον αλλάξει τον ξένο. Γιατί η ομάδα πρέπει να πάρει ψηλό, γιατί η ομάδα πρέπει να πάρει και ένα διάρρη. Και ο ίδιος ο Ρουτκάουσκας μου το επιβεβαίωσε μηνυματικώς, ότι θα έρθει σύντομα στη Θεσσαλονίκη για να επιστρέψει στον Ηρακλή. Ο Πολυτάρχου που όποτε μας έβρισκε με ΑΕΚ, με Περιστέρι, δεν θυμάμαι με άλλη ομάδα, το ένα τρίποντο πόσο από το άλλο, ειδικά στο Ιβανόφιο έβαζε, αλλά και στα εκτός έδρας. Εμπειρότατος ο Πολυτάρχου, θα βοηθήσει πιστεύω. Και δεν αποκλείεται να έχουμε και άλλες κινήσεις. Ο Γουτς, ο Μιλόσεβιτς, εξετάζονται και αυτές οι περιπτώσεις. Αλλά κυρίως για Ρουτκάουσκας και Πολυτάρχου είναι κοντά η ομάδα στο να τους αποκτήσει. Βέβαια, το έχουμε πει ούκο λίγες φορές εδώ στην ώρα για μπλε, ότι ασχολούμαστε ακόμα περισσότερο με το που πέσουν υπογραφές και το που προχωρήσει το οποιοδήποτε τμήμα του Ηρακλή σε κάποια επίσημη ανακοίνωση. Ακόμα αυτό δεν έχει γίνει, είτε για τον Ρουτκάουσκας είτε για τον Πολυτάρχου. Κοντά είναι, θα δούμε. Πάμε σε απαραίτητο μπίλι μου διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Έχουμε μια συνέντευξη προγραμματισμένη και για το βόλεϊ του Ηρακλή, μιας και ο Ηρακλής πέτυχε δύο σημαντικές νίκες, ειδικά απέναντι στη Μοντάνα, σπουδαία επικράτηση, άσχετα μιλάμε για φιλικό παιχνίδι. Είναι δευτεραθλήτρια Βουλγαρίας και πάρα πολύ καλή ομάδα. Λεπτομέρειες λοιπόν για το τουρνουά στο Ραζλόκ της Βουλγαρίας που έγινε Παρασκευή Σάββατο, μέσα Σαββατοκύριακο, συγγνώμη. Και εν ώψη του αγώνα με τον ΠΑΟΚ και τις υποχρεώσεις που ξεκινούν για το League Cup. Μπίλη μου, πώς κλείσαμε, όχι την εκπομπή, το πρώτο μέρος της ώρας για μπλε σήμερα και σου έλεγα αυτές οι δύο περιπτώσεις, αυτοί οι δύο αθλητές, ο Ρουτκάουσκας και ο Πολυτάρχου, είναι πάρα πολύ κοντά στον αυτόν τον Ηρακλή, αλλά θέλουμε και την επίσημη ανακοίνωση. Αυτό δεν είπαμε. Ήρθε η επίσημη ανακοίνωση, ρε Μπίλη. Ήρθε. Βασικά, ήρθε το ποστάρισμα. Περιμένουμε και κείμενο αναλυτικά στο επίσημο site. Το Welcome back, Ρόνι, Ρονάλντας Ρουτκάουσκας. Επέστρεψε στο Ιβανόφιο ο Ρόνι. Και το καλώς ήρθες, Μιχάλη, στον Ηρακλή για τον Μιχάλη Πολυτάρχου. Οι δύο ανακοινώσεις που
έγιναν γνωστές μόλις τώρα, με το που επιστρέψαμε από το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, για την ομάδα του Ηρακλείου. Όπως καταλαβαίνετε, θα αντικατασταθεί ο Σέσκους, ο Λιθουανός. Έρχεται, επιστρέφει ξανά σε γνώριμα λιμέρια ο Ρουτκάουσκας. Γεια σου, ψηλέ. Τώρα που λέω για ψηλού στο μπάσκετ, ήρθε και ο Γιάννης Γιαννούλης. Σ' αρέσει, ρε, ο Ρουτκάουσκας. Καλά, σου πω μετά. Τι λέει, δεν ακούω. Ποιον, τον Ρουτκάουσκας, τον έχει 11-2. Πού, στο τάβλι. Καλά, θα τα πούμε μετά. Μα, δεν μπορούσαμε να συνοηθούμε με τον ψηλό. Θα τα πούμε σε λίγο. Επαναλαμβάνω, πριν από δευτερόλεπτα, πολύ λίγα λεπτά, την ώρα των διαφημίσεων, λες και ήμουνα σίγουρος. Δεν ήμουνα, απλά θεωρούσα ότι μόνο αυτό απομένει, γιατί όντως οι δύο παίκτες ήταν πάρα πολύ κοντά. Ήρθε αυτό το ποστάρισμα στο επίσημο προφίλ του μπασκετικού Ηρακλή και για τον Ρουτκάουσκας και για τον Πολυτάρχου. Αν θα υπάρξουν και άλλες κινήσεις, εδώ είμαστε να τις καταγράψουμε. Έλεγα τις προάλλες που μιλούσα, γιατί μιλάω κάθε μέρα, όπως σας έχω πει με τον αδερφό μου τον Χαρίλαο, μας λείπει στην εκπομπή. Εμένα δεν μου λείπει, γιατί έχω αυτή τη δυνατότητα όλα αυτά τα χρόνια, καλό μου φίλο. Και του έλεγα χαριτολογώντας ότι κοίτα που ο Σοκ θα αποδειχθεί ο ξένος και ο Σέσκους θα αποδειχθεί ο Έλληνας, σε εισαγωγικά όλα αυτά. Θέλω να πω ότι ο Σέσκους, ή μάλλον ο ξένος, θα έπρεπε να είναι ένας παίκτης ο οποίος θα βάζει 20-30 πόντους. Όπως έκανε ο Άκερ στον Απόλλωνα, όπως έκανε ο Κλάρκ στο Περιστέρι κτλ. Θα μου πεις, ο Ρουτκάουσκας θα έρθει να βάλει 30 πόντους σε κάθε μάτς. Όχι. Αλλά από τη στιγμή που τραβά επιθετικά ο Σοκ και θα βοηθήσει και ο Πολυτάρχου, επέλεξαν να μην πάρουν ξένο κοντό, αλλά να πάρουν ξένο ψηλό, γιατί εκεί στους ψηλούς υπήρχε θέμα. Στο μπάσκετ που πρέπει να γίνουν πολλά. Πάρα πολλά. Δεν είναι μόνο το να έρθουν δύο παίκτες και να φύγουν δύο παίκτες. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Και ένα από αυτό που καλείται ο Ηρακλής να κάνει είναι να ξαναγίνει ΚΑΕ. Γιατί όπως έχει γίνει γνωστό, μου μεταφέρθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο και από το Γυμναστικό Σύλλογο και επίσημα. Και ίσως αύριο, δεν ξέρω, μεθαύριο θα δούμε. Όχι μεθαύριο. Τόσο, μέσα στην εβδομάδα έχουμε ένα ρεπορτάζ, μια συνέντευξη με λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο θέμα. Για το ότι ουσιαστικά επιστρέφει το μπάσκετ στο Γυμναστικό Σύλλογο και δεν είναι πλέον ΚΑΕ και θα ξαναγίνει, το λέω όσο πιο απλά γίνεται για να μην μπερδέψω τον κόσμο που μας ακούει, θα ξαναγίνει με το που ανέβει η ομάδα, με το καλό, όταν αυτή ανέβει στην Α1. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, βαραίνει και πάλι τον ΓΣ, που ούτως ή άλλως έχει να κουβαλά όλα τα τμήματα και έχει το γνωστό θέμα με τον μπλοκαρισμένο Αφημί και έχει τον κύριο κύριε Βασιλιάδη, τώρα που το θυμήθηκα, υπουργέ μου, πάει ο Σεπτέμβριος. Κύριε Βασιλιάδη, και συν αυτό, θα μου πεις για μια μέρα, ρε Γιώργο, τώρα. Εντάξει, ας γίνει 15 Οκτωβρίου η τροπολογία, δεν με πειράζει, ας γίνει 20 Οκτωβρίου, ας γίνει 1η Νοεμβρίου. Μην λέτε ότι είμαστε κακοί, αλλά εσείς είχατε πει ότι δεν πέρασε μέσα στο καλοκαίρι η τροπολογία που θα περνούσε και ήσασταν σίγουροι και το είχατε δεσμευτεί και είχατε υποσχεθεί για το Γυμναστικό Σύλλογο Ηρακλής. Μην ξαναβρω πάλι ατάκες του Βασιλιάδη και τις παίρνω στην εκπομπή, μπορώ να το κάνω όλη μέρα. Δικές σας δηλώσεις, κύριε Βασιλιάδη. Πέρασε ο Σεπτέμβριος που είχατε υποσχεθεί ότι θα το ξαναβάλετε το θέμα για να περάσει η τροπολογία. 1η Οκτωβρίου έχουμε σήμερα, καλό μήνα. Θα το θυμάμαι εδώ. Θα το θυμίζω εγώ ο γραφικός. Όσο και όποτε χρειαστεί. Όπως, κύριε Βασιλιάδη, τώρα που έγινε ΠΑΕ Ηρακλής και είχατε πει εσείς ότι μόλις γίνει ο Ηρακλής ΠΑΕ και συσταθεί και έχει μεγάλο μέτοχο, θα κάνουμε αυτό που είχαμε υποσχεθεί πάλι. Τι είχατε υποσχεθεί? Χορηγία στον προστινό μέρος της φανέλας. Για να το δούμε, κύριε Βασιλιάδη, και αυτό. Δεν γινόμαστε κακοί επειδή θέλουμε. Γινόμαστε ρεαλιστές για αυτά που υποσχεθήκατε. Αν δεν τα είχατε υποσχεθεί, αν δεν λέγατε 1.000.000 φορές στα ραδιόφωνα ότι ο Ηρακλής είναι προσωπικό σας στοίχημα, δεν θα σας έλεγα τίποτα. Όταν όμως γίνετε και λέτε ότι ο Ηρακλής είναι προσωπικό σας στοίχημα, να δούμε και το στοίχημα της τροπολογίας για το ΓΣ και το αφημί του, να δούμε και το στοίχημα
της χορηγίας για τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή και της ΠΑΕ Ηρακλής. Γιατί και ο Σεπτέμβριος πέρασε και ΠΑΕ έγινε στο ποδόσφαιρο. Τίποτα από τα δύο δεν τα κάνατε. Άμα τα κάνετε, εδώ θα είμαστε να τα καταγράψουμε. Εφόσον τα κάνετε. Αλλά άμα μείνετε στις υποσχέσεις, θα περιμένετε μετά να ψηφιστείτε από την Πάτρα. Γιατί εκεί θα κατέβετε. Πάτρα, Παναχαϊκή, κάτι έτσι. Σκόρπιες σκέψεις στο μυαλό μου. Κατσουράνης κτλ. Κτλ. Αυτό ήταν παρένθεση. Λοιπόν, είπαμε για το μπάσκετ, επαναλαμβάνω, κάποιος τώρα έρχεται στην παρέα μας. Ανακοινώθηκαν μόλις και θα υπάρξει και κείμενο με λεπτομέρειες σε λίγο στο site του Ηρακλή. Ανακοινώθηκαν με ποστάρισμα η επιστροφή του Ρονάλντας Ρουτκάουσκας και η μεταγραφή, η παρουσία στον Ηρακλή του Μιχάλη Πολυτάρχου. Πάμε βόλεϊ. Πάμε βόλεϊ, μπίλη μου. Όπου αύριο έχουμε αγωνιστική δράση επίσημη αυτή τη φορά και είναι το πρώτο επίσημο μάτς της χρονιάς. Ο Ηρακλής που τα πήγε αρκετά καλά έως πάρα πολύ καλά στη Βουλγαρία, κερδίζοντας τη Μοντάνα με 3-2, τη δευτεραθλήτρια της χώρας, και την Πυρίν με 3-1. Στο δεύτερο παιχνίδι το χθεσινό έκανε ένα rotation και έχει την ευκαιρία φέτος, γιατί έχει βάθος πάγκο ο Γιάννης Ορφανός να το πραγματοποιήσει. Αύριο στις 7. Μια χαρά. Μπερεκέτη, Λουκουμάκη, πέφτει πάνω στην εκπομπή μας. Θα έχουμε και συνδέσεις με το κλειστό όπου θα πραγματοποιηθεί το παιχνίδι. Αύριο το εκτός έδρας μάτς ΠΑΟΚ Ηρακλής. Και στο κλειστό της Πηλέας αυτή η αναμέτρηση με διαιτητές Θεμελή Παπαδογούλα. Στις 7, επαναλαμβάνω, η ανακοίνωση από την Λίγκα δεν γράφει για τηλεοπτική μετάδοση. Προφανώς και δεν έχουν κανονίσει κάτι. Τώρα, να πούμε πως για τον όμιλο ίδιο ΠΑΟΚ έχει 2 νίκες, καθώς κέρδισε 3-0 σετ με 12-19 και 20 το Σάββατο την Κομωτινή. 3-0 τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης χθες με 22-20 και 14, όπως καταλαβαίνετε εύκολα και τα δύο. Αύριο ο ΠΑΟΚ κλείνει τις υποχρεώσεις του με τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής τις ξεκινά. Θυμίζουμε ότι προκρίνεται στις 4 καλύτερες ομάδες του League Cup και λέω 4 καλύτερες και δεν λέω Final Four, γιατί δεν υπάρχει Final Four. Μετά θα παίζουν πάλι μέσα έξω και στους ημιτελικούς και στον τελικό. Δεν πάνε σε μια πόλη να παίξουν οι 4 σε ημιτελικό και τελικό. Θα παίζουν σαν το πρωτάθλημα κάπως. Σε αυτή την πρώτη διοργάνωση για την πρώτη κούπα της χρονιάς χρονικά. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει 6 βαθμούς. Οι άλλες 3 ομάδες έχουν 0. Ο Ηρακλής αύριο θα επιχειρήσει να πάρει τους πρώτους του βαθμούς στην πρώτη αγωνιστική και το Σαββατοκύριακο να κάνει το 2-2 και να προκριθεί στην επόμενη φάση. Στους 4 δηλαδή. Και αυτό γιατί θα υποδεχτεί στις 6 τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης το Σάββατο και την ίδια ώρα την Κομωτινή, ομάδα που επέστρεψε μετά από 20 χρόνια στην Α1, την Κυριακή. Σάββατο 6 Οκτωβρίου στις 6 Ηρακλής Εθνικός, Κυριακή 7 Οκτωβρίου στις 6 Ηρακλής Κομωτινή. Πρωτίστως βέβαια μας ενδιαφέρει το αυριανό με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Έχει κάνει και μία δήλωση ο Γιάννης Ορφανός. Το ΛΥΚΑ προσφέρεται για ένα καλό τεστάρισμα ενώπιση της έναρξης του πρωταθλήματος που είναι και ο μεγάλος μας στόχος. Όλα τα παιχνίδια ενδιαφέρουν τον Ηρακλή. Όταν είσαι στον Ηρακλή δεν υπάρχει παιχνίδι που κατεβαίνεις για να χάσεις. Οι δύο ομάδες έχουν πολλές διαφορές σε στόχους και μπάτζετ, αλλά αυτό θα το δούμε στο γήπεδο. Απέναντί του Ηρακλή θα βρει ένα παλιό του παίχτη. Αν θυμάστε, ο Σέρτζιο Στάνκου, ο Ρουμάνος, είχε έρθει στον Ηρακλή, αλλά είχε τραυματιστεί σε ένα φιλικό. Και αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν απέναντι στην Πυρίν, εδώ στη Μίκρα. Είχε βγάλει τον νόμο του και δεν ξανάπαιξε μετά, ή έπαιξε λίγο και έφυγε. Τέλος πάντων, ήταν πολύ μικροχρονικό διάστημα η παρουσία του Ρουμάνου τότε ως κεντρικός με τη φανέλα του Ηρακλή, τώρα ως προπονητής του ΠΑΟ. Παραμένουμε στο βόλεϊ εν ώψη και του αυριανού αγώνα, αλλά και του δυνατού τουρνουά που έγινε στην Βουλγαρία. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν από τους αθλητές της ομάδος, ένα από τα παιδιά που στο κλείσιμο της σεζόν πέρυσι βοήθησαν πάρα πολύ και φέτος ακόμα πιο έμπειρος, μεγαλώνει και ένα χρόνο παραπάνω, νεαρός παραμένει φυσικά, ο Βασίλης Ομούχλιας, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Μπίλη, καλησπέρα, καλό μήνα, τι γίνεται? Καλησπέρα Γιώργο, καλό μήνα. Είσαι καλά?
Όλα καλά. Ο Kill Bill του Ηρακλή, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Το παρατσούκλι βγήκε πέρυσι με τον Παναθηναϊκό, δεν αλλάζει με τίποτα. Ήταν όντως πολύτιμη η εμπειρία και η παρουσία σας αυτό το διήμερο, ήταν δυνατά τεστ, ειδικά με τη Μοντάνα, έτσι, στη Βουλγαρία. Σίγουρα, ήταν ένα πολύ καλό τουρνουά, ωραία διοργάνωση. Παίξαμε με δύο πολύ δυνατές ομάδες, ειδικά τη Μοντάνα. Είδαμε τις δυνατότητές μας και τις αδυναμίες μας. Γενικά ήταν ένα καλό τεστ και βγάλαμε χρήσιμα συμπεράσματα εν όψη και του Λίκαπ, της έναρξης του Λίκαπ. Από το Σαββατοκύριακο και αύριο Τρίτη, με ουσιαστικά σήμερα ρεπό και κατευθείαν παιχνίδι, από παιχνίδι σε παιχνίδι πάτε, έτσι. Ακριβώς, ναι. Αλλά ήταν και κάτι που θέλετε για να είστε σε εγρήγορος. Σε ένα ρυθμό. Mm-hmm. Ήταν γιατί θα υπάρξουν εμάς όπως το επόμενο Σαββατοκύριακο τώρα που θα έχουμε δύο παιχνίδια συνεχόμενα. Οπότε πρέπει λίγο να συνηθίσουμε σε αυτό το ρυθμό, στα συνεχόμενα παιχνίδια, για να μπορούμε να τα ανταπεξέλθουμε καλύτερα. Ήταν μια καλή πρόβα τζενεράλε και το αυριανό παιχνίδι έχει και αυτό τις δυσκολίες του, αλλά φαντάζομαι ότι θα κατέβετε για το καλύτερο δυνατό αύριο στις 7, έτσι. Εννοείται. Εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα πολύ δυνατό σύνολο, το γνωρίζουμε και τα προηγούμενα χρόνια. Απ' την άλλη, έχουμε πολύ καλή διάθεση, είμαστε αποφασισμένοι να πάμε, να τα δώσουμε όλα και γιατί όχι να κερδίσουμε. Πέρα από την πολύ καλή διάθεση, Βασίλη, υπάρχει και μια, αν μπορώ να τη χαρακτηρίσω έτσι, μεγαλύτερη ασφάλεια σε σχέση με πέρυσι, στο ότι πλέον υπάρχουν αρκετοί παίχτες στην ομάδα, υπάρχει βάθος και στον πάγκο. Δόξα τω Θεώ, κυλούν όλα ομαλά. Έχει ενισχυθεί η ομάδα αρκετά με τα γραφικά, έχουν έρθει και φέτος παίχτες. Σε σχέση με το περσινό σας ξεκίνημα, που και τραυματισμοί υπήρχαν και δεν είχε γίνει τόσο καλή προετοιμασία για αυτούς τους λόγους που είπα, όπως και φέτος που κάνετε και τα τουρνουά σας, κάνετε και τα φιλικά σας, είστε γεροί, έχουν έρθει και νέοι αθλητές και οι δύο ξένοι. Ακριβώς. Δεν συγκρίνεται νομίζω ποια είναι η χρονιά με τη φετινή. Mm-hmm. Το ρόστερ ανανεώθηκε, υπάρχει πιο πολύ βάθος όπως είπες. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάλι κάνα δύο ατυχίες με τον Λάμπ του Μπαλιούτα και με τον... Και με τον αδερφό σου, Με τον αδερφό μου, ναι. Οι οποίοι φαίνεται να το ξεπερνάνε και από εβδομάδα θα βγουν κανονικά. Είναι μικρά σε σχέση με τα περσινά, ναι. Είναι μικρά. Για σένα και με την εμπειρία που απέκτησες ακόμα περισσότερο στην περσινή σεζόν, πώς θα ήθελες να κυλήσει η χρονιά και για τον εαυτό σου και για την ομάδα? Υπάρχουν πολλά στοιχήματα φέτος που καλείστε να κερδίσετε. Το Λίκα που ξεκινά αύριο, το κύπελο, το πρωτάθλημα, η Ευρώπη που είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση και αυτή. Το έχω ξαναπεί ότι ο στόχος φέτος όσον αφορά το πρωτάθλημα είναι να κρατήσουμε τα κεκτημένα και να μπούμε τετράδα, να βγούμε παραπάνω δηλαδή από πέρσι. Στο League Cup να κάνουμε μια καλή πορεία όπως και στο κύπελο. Mm-hmm. Στόχος είναι πάλι το Final Four. Στην Ευρώπη σίγουρα και εκεί μια καλή πορεία. Να προχωρήσουμε αρκετά. Όσον αφορά εμένα, πάλι θα κοιτάξω να δώσω το καλύτερο με αυτό. Όποτε μπορώ να προσφέρω ό,τι χρειαστεί η ομάδα. Και θα δούμε. Θα δείξει συνέχεια. Mm-hmm. Στη Βουλγαρία που δεν ήσασταν μόνοι, έτσι, να το πούμε και αυτό. Ήρθαν ο παδί του Ηρακλή που ταξίδεψαν και μπράβο τους από Θεσσαλονίκη. Ναι. Και ακούγατε συνθήματα και στο Ραζλοκ, ακόμα και αν μιλάμε για φιλικά παιχνίδια. Ήταν πολύ ωραίο συνέστημα να έχουμε ακόμα και στη Βουλγαρία ο παδί μας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ταξίδι τους. Φαίνεται πόσο πολύ αγαπάνε την ομάδα και μας στήριξαν και τους ευχαριστούμε πάλι πάρα πολύ. Ωραία. Καλή επιτυχία αύριο με το καλό στις 7. Στο παιχνίδι του League Cup και σίγουρα φαντάζομαι το ραντεβού που δίνεις και εσύ με τον πολύ περισσότερο κόσμο είναι το Σαββατοκύριακο στη Μίκρα, έτσι, που περιμένετε να σας αγκαλιάσουν. Για πρώτη φορά τον κόσμο μας να μας στηρίξει, πρώτο παιχνίδι στην έδρα μας το Σάββατο. Πάμε για την νίκη. Με το καλό η πρόκριση στους 4. Να είσαι καλά, Βασίλη. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πήραμε και αγεύση από τον Βασίλη Μούχλια και γενικότερα από την ομάδα που σήμερα ξεκουράζεται. Το Σάββατο έπαιξε, κέρδισε τη Μοντάνα 3-2. Εχθές κέρδισε την Πυρίν 3-1. Σήμερα ρεπό. Αύριο ξανά, αυτή τη φορά επίσημη μάχη με τον ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω, στις 7 και θα ενημερώνεστε εδώ συχνά πυκνά για την εξέλιξη του
αγώνα, μιας και πέφτει πάνω στην εκπομπή μας. Για το γυναικείο βόλεϊ είχαμε πρόκριση στην δεύτερη φάση του κυπέλου ΕΠΕΣΤ. Πέρυσι ο Ηρακλής, ως γνωστόν, στις γυναίκες το κύπελο ΕΠΕΣΤ το κατέκτησε. Κέρδισε χθες σχετικά εύκολα 3-0 το Πήγασο Πολύχνης. Και στην επόμενη φάση, τη δεύτερη φάση, θα αντιμετωπίσει τον Καμπανιακό σε παιχνίδι που πάλι θα γίνει στο Κατσάνιο. Έτσι, άντε σιγά σιγά να αυξάνονται λίγο και τα μάτς, να αρχίσουμε και καμιά περιγραφή. Ακόμα δεν έχουμε περιγράψει επίσημο παιχνίδι ποδοσφαίρου, ρε Συμπίλη. Νοέμβριο θα πιάσουμε. Τι πράγμα είναι αυτό? Πω πω. Λοιπόν, ειδικά Καστατζόγλου έχουμε να πάμε πολύ καιρό. Από την πρώτη έχουμε να πάμε. Ή κάνω λάθος? Μπορεί και να μην κάνω λάθος. Ναι, γιατί φιλικό δεν έχει γίνει τόσο καιρό. Μία το ένα, μία το άλλο, μία το παράλληλο, μία ταμποφόρ. Άλλαξε και ο μήνας. Δράση αύριο, επαναλαμβάνω, τα ραντεβού μας. Πάω και Ηρακλής αύριο για βόλεϊ στο League Cup. Θα ακούσετε την εξέλιξη του αγώνα και θα είμαστε εδώ ζωντανά για την ώρα για μπλε. Τετάρτη θα μεταφερθούμε χρονικά, θα βρεθούμε στο στούντιο, θα πάρουμε σκυτάλε από Γιώργο Ζαγόρα και θα μπούμε 4.30 για το Θύελλα Καμαρίου Ηρακλής στο ποδόσφαιρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, εδώ για την ώρα για μπλε, που θα έχει πολύ βόλεϊ και το μάτς του Ηρακλή με τον ΠΑΟΚ. Οτιδήποτε άλλο προκύψει θα το μεταφέρουμε φυσικά στο ρεπορτάζ και κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Ακολουθεί ο ψηλός Σταύρος Κόλκας, ο κοντός Γιάννης Γιαννούλης, στο ντουέτο του Λίμπερο 107,4. Να είστε καλά.